Ξεκινώντα το ταξίδι μα από τη γη, περνάμε πρώτα από την τροχιά του Άρη, του κόκκινου πλανήτη. Ύστερα περνάμε μέσα από μια ζώνη αστεροειδών, υπολοιμάτων από τη δημιουργία του ηλιακού μα συστήματο και τελικά ξεπροβάλλει σε όλο το, το μεγαλείο ο γίγαντα πλανήτη, ο Δία. Ο Δία είναι ο μεγαλύτερο πλανήτη του ηλιακού μα συστήματο, με μια μάζα μεγαλύτερη από τη μάζα όλων των άλλων πλανητών μαζί. Συγκεκριμένα, η μάζα του είναι 318 φορέ μεγαλύτερη από τη μάζα τη Γη ενώ η διάμετρο του είναι 11 φορέ μεγαλύτερη από τη διάμετρο τη γη. Η απόσταση του Δία από τον ήλιο είναι 5,2 αστρονομικέ μονάδε, δηλαδή 5,2 φορέ μεγαλύτερη από την απόσταση γης ηλίου. Όπω είναι επόμενο λοιπόν, χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει μια πλήρη περιφορά γύρω από τον ήλιο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο χρόνο περιστροφή του Δία γύρω από τον εαυτό του, δηλαδή το αντίστοιχο μερό νυχτό του, το οποίο είναι μόλι 10 ώρε. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, λόγω αυτής της της περιστροφής, να είναι ιδιαίτερα πεπλατισμένο στον Ισημερινό, λόγω των ισχυρών φυγόκεντρων δυνάμεων που δημιουργούνται. Το βαρετικό πεδίο στην επιφάνεια του Δία είναι περίπου 2,5 φορές ισχυρότερο από αυτό της Γης. Αν και υπάρχει επιφάνεια. Η αλήθεια είναι ότι ο Δία είναι ένα αέριο πλανήτη, δηλαδή αποτελείται κυρίω από υδρογόνο και ήλιο, αέρια τα οποία δεν κατάφεραν να δραπετεύσουν από το βαρετικό του πεδίο. Επομένω, Εάν προσπαθούσατε να σταθείτε στην επιφάνεια του Δία, αυτό που θα συνέβαινε θα ήταν ότι θα βυθιζόσασταν σε ολοένα και μεγαλύτερα βάθη, μέχρι που κάποια στιγμή η πίεση θα γινόταν τόσο μεγάλη που τελικά θα σας συνέθλιβε. Μάλιστα, η πίεση αυτή φτάνει τόσο μεγάλε τιμέ που το αέριο υδρογόνο μετατρέπεται σε μια υγρή μορφή πάρα πολύ πυκνή και αγώγιμη. Η ατμόσφαιρα του Δία είναι ιδιαίτερα βίαιη. Έχει πυκνά σύννεφα από κρυστάλλους αμμονίας, Συχνέ και τεράστιε καταιγίδε με κεραυνού 100 φορέ ισχυρότερου από του Γήνου και με ανέμου που φτάνουν τα 618 χιλιόμετρα ανά ώρα. Τα ανέφη του Δία σχηματίζουν χαρακτηριστικέ ζώνε, οι οποίε φαίνονται στι φωτογραφίε του πλανήτη αλλά ακόμα και σε παρατηρήσει με μικρά τηλεσκόπια. Αυτό όμω που κερδίζει τα βλέμματα των αστρονόμων. Είναι αυτή η γιγάντια κόκκινη κοιλίδα, η οποία είναι μια τεράστια αντικυκλωνική καταιγίδα, δηλαδή μια καταιγίδα γύρω από μια περιοχή πολύ ψηλή πίεση. Η κόκκινη κοιλίδα φαίνεται ότι είναι ένα μόνιμο χαρακτηριστικό του πλανήτη, αν και μεταβάλλεται σε μέγεθο. Γύρω από αυτήν, αλλά και σε άλλα σημεία του πλανήτη, παρατηρούνται ανάλογε καταιγίδε, που μάλιστα μερικέ φορέ συνενώνονται σε μεγαλύτερε. Ο Δία έχει συνολικά 67 δορυφόρου δηλαδή 67 φεγγάρια, τα μεγαλύτερα των οποίων είναι ο Γανιμίδης, η Καλιστό, η Ιώ και η Ευρώπη. Η μελέτη του Δία μέσα στου προηγούμενου αιώνε έπαιξε καθοριστικό ρόλο για τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Ο Γαλιλαίο, ένα από του πρώτου πειραματικού φυσικού με τη σύγχρονη έννοια του όρου, είχε φτιάξει ένα από τα πρώτα τηλεσκόπια για την παρατήρηση του ουρανού. Παρατήρησε λοιπόν του κρατήρε στη Σελήνη, πράγμα που αποδείκνει ότι οι ουρανοί δεν ήταν τέλει και άφταρτη, όπω θεωρούσαν οι άνθρωποι μέχρι τότε, παρατήρησε τι φάσει τη Αφροδίτη και παρατήρησε επίση κάποιε κουκίδε, οι οποίε φαινόταν να περιφέρονται γύρω από το Δία. Αυτέ οι κουκίδε ήταν τα τέσσερα μεγαλύτερα φεγγάρια του Δία, που σήμερα τα λέμε φεγγάρια του Γαλιλαίου. Ήταν φυσικά μια συναρπαστική ανακάλυψη για την εποχή, γιατί έδειχνε ότι δεν περιφέρονταν τα πάντα γύρω από τη γη. Και έτσι ενισχύθηκε αυτή η περίεργη για την εποχή αντίληψη ότι μπορεί και η γη να γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Για τι αιρετικέ του απόψει, ο Γαλιλαίο δικάστηκε και καταδικάστηκε, και αναγκάστηκε μάλιστα να τι αποκηρύξει. Αν και υπάρχει αυτό ο μύθο ότι καθώ έφευγε από το δικαστήριο, ψιθύρισε και όμω γυρίζει. Ο Γαλιλαίο, μέσα από τι παρατηρήσει του, μα έδειξε ότι η γη είναι ένα μικρό μόνο κομμάτι του συνόλου και έτσι έθεσε τα θεμέλια τη μεγάλη επιστημονική επανάσταση του 17ου αιώνα. Δίκαια, μερικά χρόνια αργότερα, ο Νεύτονα έγραφε: Αν κατάφερα να δω πιο μακριά, είναι επειδή στάθηκα πάνω σε ώμου γιγάντων. Σήμερα η μελέτη του Δία και των δορυφόρων του παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον. Τον Ιούλιο του 2016, το διαστημόπλιο Τζούνο μπήκε σε τροχιά γύρω από το γίγαντα πλανήτη μετά από ένα πενταετέ ταξίδι. Σκοπό τη αποστολή αυτή είναι να μελετήσει το μαγνητικό και το βαρετικό πεδίο καθώ και την ατμόσφαιρα του πλανήτη. Επίση, θα ερευνηθεί κατά πόσο υπάρχει ένα βραχώδη πυρήνα στο κέντρο του πλανήτη. Τεράστιο ενδιαφέρον για την επιστήμη τη αστροβιολογία παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια η μελέτη τη Ευρώπη, του τέταρτου μεγαλύτερου δορυφόρου του Δία. Υπάρχει άραγε ζωή στην Ευρώπη. Η Ευρώπη καλύπτεται από ένα παχύ στρώμα πάγου, κάτω από το οποίο υπάρχει πιθανότατα ένα αλμυρό ωκεανό. Στο εσωτερικό της Ευρώπης αναπτύσσεται θερμότητα μέσω της παλιροϊκής θέρμανσης, δηλαδή μέσα από τη ζύμωση που προκαλεί το βαρυτικό πεδίο του Δία. Έτσι, ο ωκεανός αυτός μπορεί να θερμαίνεται από κάτω προς τα πάνω και να μπορεί να έχει κατάλληλη θερμοκρασία για να φιλοξενήσει ζωή. Μελλοντικέ αποστολές πάντως θα δώσουν απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Εδώ τελείωσε το σύντομο ταξίδι μας στο γίγαντα του ηλιακού μας συστήματος. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και subscribe και φυσικά θα τα ξαναπούμε στο επόμενό μας ταξίδι. Γεια χαρά!